Λοιπόν, σίγουρα θα πάμε αλλού, θα αλλάξουμε θέμα και θα συνδεθούμε με τα αγαπημένα μας Χανιά για να μιλήσουμε για το απόλυτο φεστιβάλ, Χανιά Rock Festival 2019. Έτσι κι αλλιώς, τέτοιες ημέρες κάθε χρόνο συναντιόμαστε εξ αποστάσεως, αλλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της σύνδεσης, με τον Γιάννη Αναστασάκη, αυτό το αγαπημένο μας πλάσμα, ο οποίος μας μεταδίδει τον παλμό της rock και metal μουσικής και γενικότερα επειδή βλέπουμε ότι γράφεται η ιστορία στο φεστιβάλ αυτό που είναι από τα μεγαλύτερα rock και metal φεστιβάλ της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Έφτασε πάλι η στιγμή. Ωραία στιγμή. Για πας μας λίγο. Είναι η ωραία στιγμή. Είναι τα... διανύουμε τα τελευταία μέτρα ενός δρόμου 10 μηνών για εμάς. Είμαστε πλέον σχεδόν έτοιμοι. Αύριο ανοίγουμε τις πόρτες μας για το 13ο και λέμε, όπως πάντα, τυχερό Χανιά Rock Festival. Ένα φεστιβάλ όμως το οποίο έχει καθιερωθεί όχι μόνο στα πλαίσια της Κρήτης και της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα έτσι στην Ευρώπη, σαν ένα φεστιβάλ το οποίο καταφέρνει και με τον πιο όμορφο μαγικό τρόπο μας ταξιδεύει όλους και κυρίως τους λάτρεις της μουσικής αυτής σε μονοπάτια ιδιαίτερα, μαγικά, σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο κάθε φορά, στον Προμαχώνα Σαν Σαλβαντόρ και φυσικά φιλοξενώντας πολύ γνωστά, πολύ αναγνωρίσιμα και κορυφαία πρόσωπα. Έτσι ακριβώς είναι. Και φέτος μάλιστα έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι επειδή έχουμε κάπως διαφορετικά ονόματα, ας το πούμε, κάπως πιο αναγνωρίσιμα από όλο τον κόσμο και όχι μόνο από το ροκ κόσμο, θα έρθει αρκετός κόσμος στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρ, ένα μαγικό μέρος, ένα στολίδι των Χανίων. Θα έρθει πολλοί κόσμος είτε από περιέργεια είτε από ενδιαφέρον για αυτά τα ονόματα που δεν έρχονται συνήθως και μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Τα ονόματα αυτά είναι ο Ούλιγιον Ρόθ, ας πούμε, από τους θρυλικός κιθαρίστας των Scorpions, από τα 70s, classic rock, εμπνευστής πολλών τραγουδιών, και η Τάρια Τουρούνεν, που είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στον κόσμο στο χώρο του συμφωνικού rock, δηλαδή όπερα και rock. Όσον αφορά την εμφάνιση, ότι... Γιάννη, όσον αφορά την εμφάνιση της τραγουδίστριας που μας προανέφερες, της Τάρια, είναι η αποκλειστική της πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα όχι, είναι στην Κρήτη η πρώτη εμφάνιση. Στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί και με τους Nightwish και μόνη της. Όμως για την Κρήτη είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί και εμείς, να πούμε την αλήθεια, θεωρούσαμε κάποια χρόνια πριν μάλλον αδύνατο να την πείσουμε να έρθει στην Κρήτη. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά χτίζουν τις βάσεις και πολύ μεγάλα συγκροτήματα έρχονται πια στα Χανιά. Σας εμπιστεύονται λοιπόν και έχετε δώσει και συνεχίζετε να δίνετε τα διαπιστευτήριά σας μιας κορυφαίας διοργάνωσης, την οποία μας είπες ότι εδώ και 10 μήνες προετοιμάζεται και αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί και είχαμε συνομιλήσει, μας είχατε πει ότι ετοιμαζόμαστε με το που ολοκληρωθεί, ετοιμαζόμαστε για το επόμενο project. Αυτό είναι και ένα διαρκές στοίχημα και μία πρόκληση, αν θέλεις, για το κάθε χρόνο και καλύτερα. Ναι, είναι ένα στοίχημα. Θέλουμε να κάνουμε βήματα μπροστά, σαφώς. Αυτό νομίζω θέλουν να κάνουν όλοι και εμείς σαν φεστιβάλ θέλουμε να προχωράμε. Προσπαθούμε όχι μόνο να μεγαλώνουμε τα ονόματα, αλλά να κάνουμε και καινούργια πράγματα. Ένα από αυτά φέτος είναι ότι προσθέσαμε μία τρίτη δωρεάν μέρα για το κοινό με 10 τοπικά συγκροτήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, όχι μόνο για εμάς, αλλά για τα συγκροτήματα της Κρήτης, που βρίσκουν βήμα μέσα από το Χανιά Rock Festival να ακουστούν σε όλο τον κόσμο. Και η μέρα αυτή μέσα από τα μπλουζάκια μας, μέσα από τα βίντεο. Και μέσα από τον τρόπο που το επικοινωνείτε με πολύ πολύ προσεγμένο έτσι και άμεσότητα. Πες μου λίγο για την ημέρα αυτή την έξτρα. Μιλάμε για την ευριανή ημέρα, μιλάμε για την Πέμπτη, με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Δωρεάν είσοδος για το κοινό, βεβαίως. Έχουμε 10 συγκροτήματα από τις 5.30 μέχρι τις 11.30 το βράδυ. 10 χανιώτικα συγκροτήματα αυτή τη φορά. Είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζουμε. Θέλουμε να δούμε πώς θα πάει και μετά να το μεγαλώσουμε, να το επεκτείνουμε σε όλη την Κρήτη. Δωρεάν είσοδος για το κοινό. Βλέπουμε ότι έχει μια τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο των Χανίων και όχι μόνο. Θέλουν πάρα πολύ να έρθουν να δουν και τον χώρο, τι φτιάχνουμε, πώς είναι αυτός ο Προμαχώνας Σαν Σαλβατόρ που τα τελευταία. Νομίζω 6 φεστιβάλ είναι το σπίτι μας, που το αγαπάμε, το προσέχουμε και θα βρει την ευκαιρία ο κόσμος να έρθει να δει δωρεάν τη δουλειά που κάνουμε. Και με αυτή την ευκαιρία θα μπορέσει να έρθει και το Σαββατοκυριακό. Ασφαλώς. Παρακολουθούμε και πλάνα από τους καλλιτέχνες. Να σταθούμε λίγο και στους Rotten Christ. Διόρθωσε με αν το λέω λάθος. Το ελληνικό αυτό σχήμα θα ήθελα να μας πεις. Είναι το μεγαλύτερο ελληνικό σχήμα όλων των εποχών σε αυτό το χώρο, στο σκληρό ήχο. Είναι το μεγαλύτερο σχήμα. Νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι κάτι για την ώρα ξεπέραστο.
Και έχουν πάρα πολλούς, πάρα πολλούς οπαδούς στην Κρήτη. Νομίζω ότι το Σάββατο είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί μου είπες αν η Τάρια έρχεται πρώτη φορά. Η Τάρια μπορεί να μην έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, όμως οι Demons and Wizards που θα παίξουν πάνω από τους Rotten Christ στην 20ετή τους καριέρα είναι η πρώτη φορά που θα εμφανιστούν στην Ελλάδα. Αυτό επίσης θεωρούμε ότι είναι ένας μεγάλος άθλος για το Χανιά Rock Festival. Που σημαίνει, Γιάννη, πρακτικά ότι όταν γίνεται η επαφή και η επικοινωνία, είναι αυτή τη στιγμή που ήδη σας γνωρίζουν, δηλαδή γίνεται ευρέως γνωστό το φεστιβάλ. Ναι. Η Demons and Wizards είναι ένα συγκρότημα που φέτος θα κάνει μόνο 15 συναυλίες σε όλη την Ευρώπη. Σε τεράστια φεστιβάλ των 30, 50, 60, 80 χιλιάδων. Έρχεται στα Χανιά. Ο λόγος που έρχεται στα Χανιά είναι γιατί πριν από 2 χρόνια είχαν έρθει Blind Guardian. Ο τραγουδιστής των Demons and Wizards είναι ο τραγουδιστής των Blind Guardian. Είδε τα Χανιά, είδε το San Salvatore. Είπε ότι είναι ένας από τους καλύτερους χώρους που έχει τραγουδήσει ποτέ στη ζωή του. Αυτό σαφώς είδε τη διοργάνωση, του άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό σαφώς είναι ένας λόγος που μπορούμε πια να πείσουμε μεγάλα συγκροτήματα να έρθουν στα Χανιά. Έχουμε ένα πολύ δυνατό background, έχουμε μια πολύ ωραία πόλη, συνδυάζουμε διακοπές με μουσική, ο κόσμος αγαπάει το φεστιβάλ. Νομίζω ότι ο συνδυασμός πια μας ανοίγει πόρτες να φέρουμε συγκροτήματα που όχι πολλά χρόνια πριν, 3-4 χρόνια πριν θα λέγαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να τα φέρουμε. Και όμως είμαστε εδώ και το συνεχίζουμε. Και αυτό μας δίνει ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό μας και μια μεγάλη ικανοποίηση ασφαλώς. Και βλέποντας ότι μπορεί το κομμάτι του τουρισμού να ανοίξει περισσότερο τη βεντάλια του και δίνοντας ένα σταθερό ραντεβού κάθε φορά, περίπου τέτοιες ημέρες, μέσα στην καρδιά του Ιουλίου, βλέπουμε ότι ο κόσμος έρχεται από άκρη σε άκρη για να συμμετάσχει και να παρακολουθήσει αυτή τη μαγική ατμόσφαιρα. Πες μου λίγο τώρα, το κάνω εικόνα μέσα στα όμορφα χρώματα και κυρίως όσο δει ο ήλιος και σε αυτή την απίστευτη μαγεία που μπορεί να μεταδοθεί από τον έναν λάτρη της μουσικής στον άλλον, ακόμα και ανθρώπους που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Παρά τα αυτά όμως γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά. Πόσο ιδιαίτερο είναι αυτό που σίγουρα δυσκολεύεσαι να μου το περιγράψεις με λόγια, υποθέτω. Δυσκολεύομαι να το περιγράψω με λόγια, όμως πρέπει να πω κάτι που δεν το αναφέρουμε συνήθως. Το Χανιά Rock Festival τα τελευταία 2 χρόνια συμπεριλαμβάνεται στα 21 Most Intimate Festivals στην Ευρώπη από το μεγαλύτερο πρακτορείο τουρισμού του Καναδά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε ένα φεστιβάλ που δεν είμαστε των 20-30 χιλιάδων, είμαστε ένα φεστιβάλ μικρό, αλλά πάρα πολύ αγαπητό. Δηλαδή έχουμε πλέον την αναγνώριση και από το εξωτερικό ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ βλέπουν τα συγκροτήματα, συνεχίζουν το πάρτι και τις σχέσεις που φτιάχνουν μέσα στο φεστιβάλ, τις συνεχίζουν και απ' έξω. Συναντιούνται στο λιμάνι, περπατάνε, πάνε για μπάνιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο για το φεστιβάλ μας. Είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Μαζί με τα συγκροτήματα, νομίζω ότι μας κάνει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο στην Ευρώπη. Όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Να τονίζω ότι φέτος έχουμε 20 συγκροτήματα, περίπου 100 μουσικούς πάνω στη σκηνή, 100 καλλιτέχνες από 7 χώρες και 3 ηπείρους. Και είναι η πρώτη φορά που θα φέρουμε συγκρότημα από την Αφρική, την Τινησία, είναι και αυτό ένα στοίχημα. Ανοίγουμε και εμείς σαν βεντάλια όσο μπορούμε και θέλουμε ο κόσμος να το αγκαλιάσει, το αγκαλιάζει και κάθε φορά ένα βήμα παραπέρα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό ότι είναι κάθε φορά και ένα βήμα παραπέρα. Σκέφτομαι όμως ότι όλο αυτό χρειάζεται και μια διαρκή τροφοδότηση, ενώ οικονομική υποστήριξη. Που σημαίνει ότι για ένα αναγνωρισμένο φεστιβάλ όπως τα Χανιά Rock Festival υπάρχει ανταπόκριση από ανθρώπους, από τους οικονομικούς αιμοδότες όπως τους χαρακτηρίζουμε. Αυτό τώρα είναι ένα πολύ λεπτό σημείο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία βοήθεια. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά λόγω του μουσικού τουρισμού αρχίζουμε να βλέπουμε ότι οι αρχές καταλαβαίνουν ότι είμαστε κάτι παραπάνω από ένα μουσικό φεστιβάλ. Είμαστε ένα φεστιβάλ που φέρνει κόσμο στα Χανιά, που κάνει την Κρήτη αναγνωρίσιμη, γιατί είμαστε ένα κριτικό φεστιβάλ και μόνο το όνομά μας Χανιά Rock Festival ταξιδεύει, ο όρος Χανιά ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη. Προσπαθούμε σιγά σιγά να δούμε ένα φως στο τούνελ και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Θα τα καταφέρουμε να γίνουμε κι εμείς ένα μέρος αυτού του τόπου αναγνωρίσιμο. Ναι, το ροκ είναι λίγο διαφορετικό. Είναι ένα διαφορετικό είδος μουσικής που πρέπει πραγματικά κάποιος να το αγαπάει για να έρθει. Αλλά φέτος ανοίγουμε κι εμείς πάρα πολύ, όπως είπα. Έρχεται κόσμος που δεν είναι αποκλειστικά ροκ κόσμος. Και με αυτό νομίζω ότι βλέπουμε και αλλαγή στον τρόπο που μας βλέπουν
οι αρχές του τόπου. Ακριβώς. Είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και θέλουμε να συνεχιστεί αυτό, βεβαίως. Ανοίγει η βεντάλια, όπως καταλαβαίνουμε, και είναι ωραία η βεντάλια, γιατί κινεί τον αέρα και φέρνει μαζί με τον αέρα και πολύ ωραίο κόσμο. Λοιπόν, μια πρακτική τελευταία ερώτηση που θέλω να σου απευθύνω για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Πώς μπορεί να κάνει την κράτησή του, προκράτηση ίσως, και αν έχει περιθώριο μέχρι και τώρα που συζητάμε. Εμείς όση ώρα συζητάμε, βέβαια, να πούμε ότι βλέπουμε τα social media, τη σελίδα σας στο Facebook και την ιστοσελίδα σας. Ανάφερε μας όμως, αν θέλεις, πώς μπορεί να γίνει και η κράτηση. Βεβαίως. Σαφώς online, όποιος θέλει, από το www.hanyarockfestival.gr μπορεί να κλείσει το εισιτήριο. Απλά σκανάρουμε το εισιτήριο, βάζει το βραχυλάκι και μπαίνει στο χώρο. Υπάρχουν στο site μας επίσης σημεία στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά αναφέρονται, που μπορεί κάποιος να πάει μέσα σε λίγα λεπτά να προμηθευτεί το εισιτήριό του και να έρθει στο χώρο του Χανιά Rock Festival. Να τονίσουμε εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς, επειδή είμαστε ένα κριτικό φεστιβάλ, ο κόσμος που θα έρθει από μακριά, κυρίως από Ηράκλειο και Ρέθυμνο, να έρθει και να γυρίσει με ασφάλεια. Λέμε πάντα ότι έχουμε κάθε χρόνο ένα λεωφορείο που ξεκινάει από το Ηράκλειο, περνάει από το Ρέθυμνο, έρχεται στο Χανιά Rock Festival και με το τέλος του φεστιβάλ επιστρέφει, ώστε ο κόσμος, αν θέλει να πιει ή αν θέλει να περάσει καλά ή αν αισθάνεται κουρασμένος, να μην πρέπει να πιάσει να τη οδηγήσει. Μόνη. Του δίνουμε λοιπόν να μην χρειαστεί να πιάσει τη μόνη, η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Γιατί τον κόσμο τον θέλουμε και του χρόνου και του παραχρόνου, έτσι. Μπράβο. Να το λέμε αυτό. Πολύ ωραίο το μήνυμά σας. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμα φορά που είχαμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε και να πάρουμε μία γεύση, γιατί είστε στην τελική ευθεία και θα κορυφωθεί ξεκινώντας από αύριο μέσα στο επόμενο διήμερο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου στείλω τους ηρωικούς μουσικούς μου χαιρετισμούς και να τα ξαναπούμε με το καλό με την επόμενη διοργάνωση, που είμαι βέβαιη ότι από τώρα ετοιμάζεται. Ευχαριστούμε πολύ από τώρα, όχι από τη Δευτέρα σίγουρα. Ευχαριστούμε Εντάξει. πάρα πολύ για την φιλοξενία. Χαρά μας. Πολλά φιλιά στα όμορφα Χανιά.